φουφάω. Πάω, πάω σε αυτό το θέμα το οποίο σας είπαμε από την αρχή, για το οποίο τα έκανε φυσικά ο Γιώργος Νηραίος. Πάω στο Μένιο Σακελαρόπουλο, όπου έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Παραδέχεται ότι φοβήθηκε στην επίθεση που του έγινε πριν λίγες μέρες. Πάμε να τη δούμε και ερχόμαστε να σχολιάσουμε. Μετανιώσατε ποτέ που γίνατε δημοσιογράφος? Είμαι ευτυχής και ευγνώμων, δηλαδή καθημερινά αυτό για ύπνο μου έρχεται στο μυαλό όλη αυτή η τρομερή περιπέτεια της ζωής μου, ας πούμε, είμαι στα 39 χρόνια της δουλειάς. Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ στα 17, ας πούμε, που ξεκινούσα τη δουλειά αυτή, ότι θα μου φέρει τόσους πολλούς κόσμους, τόσες παραστάσεις, τόσες εμπειρίες. Δεν θα έρθει κανείς να σε προσλάβει, να σου πει: εδώ εσύ είσαι όμορφος και καλός, σε παίρνω. Όχι, θέλει πολύ κουπί, πολύ προσπάθεια, πολύ κόπο, έχει πολλά χαστούκια, έχει πολύ γκρεμίσμα. Εκεί που είσαι λοιπόν στα πατώματα γκρεμισμένος, πρέπει να σηκωθείς, να ξανασυνεχίσεις, να κερδίσεις πράγματα. Τι γεύση σας άφησε όλη αυτή η περιπέτεια που είχε το Μέικα? Είναι αυτό το διτό πολύ μεγάλο ταξίδι, αυτό το κανάλι το συγκεκριμένο. Από την άλλη λες, ας πούμε, τι απέγινε το αβύθιστο σκάφος, ας πούμε. Εκεί αρχίζει πίκρα, διότι ξαφνικά είναι σαν τους τυφλούς, τους νέο τυφλοθέντες, τους ευγενετής, τις δίνει το φως στο σκοτάδι, και εκεί όντως πανικοβάλλεσαι και φοβάσαι και αγωνιάς. Ξέρω ότι η αγάπη σας μεγάλη είναι ο Παναθηναϊκός. Πώς τον βλέπετε? Δεν είναι αλήθεια. Δεν αποποιούμε των συναισθημάτων μου, εννοείται. Αλλά θεωρώ ότι ο αθλητισμός, για παράδειγμα, ή ο μάναγια επί συγκεκριμένου, είναι το ωραιότερο δευτερεύω πράγμα. Να σας μεταφέρω σε ένα βιβλίο που αναφερόσασταν σχετικά με ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό όσον αφορά την απώλεια της όρασης. Πώς ήταν η ζωή στο σκοτάδι? Είναι συγκλονιστική, είναι αδιανόητη, ξεπερνάει την ανθρώπινη φαντασία. Να είσαι εγκλεισμένος στο σκοτάδι 24 ώρες την ημέρα. Νομίζω ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες εμπειρίες όλης μου της ζωής, όχι μόνο της συγγραφικής αλλά και της επαγγελματικής. Κάτσε να βλέπω θολά, πολύ θολά στην αρχή, λίγο πιο θολά μετά. Υπήρχαν θεματάκια, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Φοβηθήκατε? Πάρα πολύ τρομακτικά, γιατί πίστεψα στην αρχή ότι δεν μου λένε την αλήθεια οι γιατροί. Ότι μου λέγανε ότι κάποια στιγμή θα επανέλθει και λοιπά. Περνάγαν οι μέρες, περνάγαν οι νύχτες, περνάγαν οι επόμενες μέρες, περνάγαν οι εβδομάδες. Οπότε άρχισα να συνειδητοποιώ ότι όλο αυτό είναι ένα ψέμα των γιατρών, να μην το πάνε μαλακά. Οπότε δεν ήμουν καθόλου αισιόδοξος και είχα χάσει τη γκάρα τα πόδια μου. Όταν έγινε αυτή η επίθεση στα γραφεία τις προηγούμενες μέρες, τι νιώσατε, τι ήταν αυτό που σας κυρίευσε? Φόβος. Και πολλά ερωτηματικά, διότι εντάξει, καταλαβαίνω κάποια πράγματα που όλοι αντιλαμβανόμαστε, αλλά το να θες να καταστρέψεις περιουσίες ανθρώπων, εργαζομένων απλών, οι οποίοι είχαν, ξέρω εγώ, τη μηχανή της αυτοκίνητό τους. Κοίταξε, ζούμε σε ένα κανονικό κόσμο όπου δεν υπάρχει ο Batman, δεν υπάρχει ο Spider-Man, δεν υπάρχουν αυτοί οι υπερήρωες, δεν βγάζουμε φτερά να πετάξουμε και να φύγουμε. Προφανώς ζούμε σε καταστάσεις δύσκολες, σε κινδύνους, σε ζητήματα.